ούτε αυτοκίνητο προλάβα να πάρω. Και προλάβα ο πίσω από μένα 30 μέτρα, φίλος γιατρός, η γυναίκα του, ο ίδιος, η νύφη του και το μωρό, αυτός και η νύφη του νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό από εγκάματα και το παιδί στο νοσοκομείο Παιδών από εγκάματα. Εμείς ίσα που προλάβαμε. Σε τι απόσταση είστε από τη θάλασσα? Σταμάτησε εδώ, έτσι. Εμείς είμαστε κοντά, είμαστε 200 μέτρα από τη θάλασσα. Παρ' όλα τα αυτά οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Ναι. Και σίγουρα υπάρχουν πολλοί από αυτούς που δεν πρόλαβαν, γιατί το μάτι έχει πολύ δάσος. Άμα είναι σε 800 μέτρα με τέτοια φωτιά, είναι αδύνατο να προλάβεις να φύγεις έτσι όπως εξελίχθη. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς... Εδώ θα σας πω τι μας συνέβη. Ναι. Εδώ ήταν το εικονοστάσι μας. Μέχρι εδώ όλο εικόνες. Αυτό ήταν ένα... μία εικόνα σε κεραμίδι που μου είχε δώσει ένας αγαπημένος μου φίλος. Αυτό μαύρισε. Οι εικόνες εδώ φτάναν ως εδώ. Η φωτιά σταμάτησε 5 εκατοστά πριν από το εικονοστάσι. Εδώ όλο εικόνες. Εδώ υπήρχε ένα ξύλινο τραπέζι που είχαμε διάφορα πάλι γύρω από αυτά, η σηκώσια. Εδώ ένα μεγάλο τραπέζι που είχαμε το καντήλι και τα διάφορα. Και δεν ξέρω, ο καθένας όπως το πάρει, εγώ το πάρω σαν θαύμα. Εγώ δεν είμαι γονιπετής θεοσεβούμενος, είμαι ούτε θεοφοβούμενος, είμαι θεοσεβούμενος. Εμείς βλέπουμε την εικόνα, μισό πριν και μισό μετά τη... Ναι, με συγχωρείτε κύριε Παντελίδη, απλώς να εξηγήσω τι βλέπουμε. Έχουμε βγάλει τις εικόνες, γιατί φοβόμαστε επειδή δεν έχει σκεφή. Απάνω έχει καεί το σπίτι, μην πιάσει καμία βροχή, μην γίνει κάτι άλλο. Είναι η ζημιά μας στα ιερά που εγώ πιστεύω και η οικογένειά μου. Πριν... Θέλουμε να τα προστατεύσουμε πριν. Πριν κλείσουμε, κύριε Παντελίδη, τώρα που μας έχετε εξηγήσει κάποια πράγματα, θέλω να επανέλθουμε στο κομμάτι της ευθύνης. Ήσασταν πολύ οργισμένος πριν. Θα ήθελα με όση ηρεμία μπορείτε να επιστρατεύσετε, να μας πείτε τι θεωρείτε ότι συνέβη λάθος. Δεν είναι η οργή μου. Δεν είναι η οργή μου. Είναι η αδικία που βγαίνει, που σε κάνει να μην είσαι ήρεμος. Εμείς εδώ έχουμε κάποιους, αυτή την εποχή, κάποιους άρχοντες δημοτικούς που βγήκανε. Ενώ ένας άρχοντας, ο δημοτικός άρχονε, όρταζε. Δεν είχε χρόνο. Στον κύριο Ξυνάκη αναφέρεστε. Σε αυτόν αναφέρουμε, αυτός είναι ο δημοτικός άρχον εδώ. Μεγάλη χάρη του. Έχουμε δίπλα τον δήμαρχο της Ραφίνας, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, παρότι το πρόβλημα δεν ήταν αμέσως γι' αυτόν. Έτρεξε ο άνθρωπος, προσπάθησε, έδωσε ελπίδες. Και έχουμε και ένα δήμαρχο που είχε... το ταξίδι του Μέλιτος και σε 2 μέρες, ενώ έκανε ταξίδι Μέλιτος, είδε τις εικόνες και έστειλε, οργάνωσε το Δήμο του και έστειλε, δεν ξέρω αν τη δημάρχησε, και πλένουν τους δρόμους του Ματιού. Μάλιστα. Πλένουν, χθες έπλαιναν, σήμερα πλένουν, αύριο θα έρθουνε, ορίστε. Ο δήμαρχος, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, σε επίπεδο, παρακαλώ. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Με αυτό είμαι 79 χρονών. Θέλω να σας πω από την πείρα μου ότι όλοι δεν κάνουν να διοικούν. Κάνουν ορισμένοι. Ο κ. Παπα-Νικολάου, του οποίου δίνω τα συγχαρητήρια, είναι από αυτούς που ξέρουν να διοικούν. Δεν έχω... και ο κ. Μπουρνούς είναι καταπληκτικός και είμαι σίγουρος ότι ξέρει να διοικεί. Αλλά όταν είσαι σε καμήλιο ταξίδι 2 μέρες, βλέπεις την καταστροφή, και σκέφτεσαι αμέσως πώς θα βοηθήσεις έναν άλλο δημό, τους ανθρώπους δηλαδή, για μένα είναι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελίδη. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε το σπίτι σας να το ξαναστιάξετε και να είστε γερός.